Γεια σας αγαπητοί φίλοι, δεν έχουμε κουραστεί να λέμε ότι τα όπλα κερδίζουν τους πολέμους και ότι τα μαχητικά, τα άρματα μάχης, οι φρεγάτες και τα υποβρύχια δεν είναι πολυτελή γιότ, κότερα ή αυτοκίνητα σπορ. Δεν είναι για επίδειξη. Είναι να έχουν αυτές τις δυνατότητες τις υπερσύγχρονες για να γίνεται πιο εύκολα η εκτόξευση, η άφεση των όπλων. Έτσι λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές ότι οι Γάλλοι μας δίνουν μαχητικά, μας δίνουν πολεμικά πλοία μαζί με τα όπλα τους, με εξαίρεση του Σκάλπ Ναβάλ επί των φρεγατών Μπελαρά. Οι Αμερικανοί όχι, παίζοντας το παιχνίδι της διατήρησης ισορροπίας δυνάμεων. Αυτό όμως είναι το αποτέλεσμα όταν είσαι στην ίδια συμμαχία με τον κυριότερο γεωπολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα, είπα, δεν είναι ότι συνέδεσαν ως μειόφυλαν τα F-16 Viper που ζητούσε η Τουρκία, ενώ δεν έπρεπε να τα πάρει, με τα F-35 που δικαίως πρέπει να πάρει η Ελλάδα, κάνουν και κάτι άλλο. Αφού δέχονται να δώσουν 40 καινούρια Viper και 79 κύτταρα αναβαθμίσεως για 119 F-16 Viper της τουρκικής αεροπορίας, απέναντι στα 83 έως τώρα ελληνικά, αν δεήσουμε να αναβαθμίσουμε και τα 38 Block 50, θα έχουμε και εμείς έναν αριθμό ο οποίος θα έχουμε μια ισορροπία στα Viper και θα υπερτερούμε με τα άλλα μαχητικά F-35, Rafale, Mirage. Εδώ όμως τίθεται το θέμα που σας είπα στην αρχή, ότι δεν είναι θέμα ποιος έχει τα πιο σύγχρονα μαχητικά. Η Τουρκία έγινε δεκτό και το αίτημά της που σας λέω από την αρχή, ότι ζητάει χιλιάδες πυράβλους, βόμβες, ραντάρ και ηλεκτροοπτικά. Δίνουν 952 πυράβλους αέρος-αέρος, AMRAAM AIM 120C8, η οποία είναι βελτιωμένη έκδοση εμβέλειας 160 χιλιόμετρων. Έχει καλύτερα συστήματα καθοδήγησης και είναι ακόμα πιο ισχυρά όπλα. Υπολείπονται τον BVR AAM πέραν του οπτικού πεδίου Meteor που εκτοξεύονται από τα Rafale F3R της πολεμικής αεροπορίας, όμως ο αριθμός των πυράβλων είναι τέτοιος που αν και είναι μικρότερου βεληνικούς, γιατί οι Meteor φτάνουν τα 250 χιλιόμετρα, με no escape zone τα 60, είναι μεγάλο το βεληνικές, είναι σύγχρονα τα όπλα και 952 πύραυλοι, πόσοι αντιστοιχούν για τα Viper και τα υπόλοιπα μαχητικά της αεροπορίας μας. Αυτό έρχεται να αρθριστεί στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί ακόμα δεν έχουν αποδεσμεύσει όπλα στρατηγικής σημασίας που ζητάει η πιστή σύμμαχος Ελλάδα, που έχει δώσει τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη και στέκεται δίπλα στην Αμερική και δεν υποσκάπτει τα θεμέλια ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Δύσης, όπως κάνει η Τουρκία, που έχει συμμαχήσει με το Ιράν, τη Ρωσία, όλους τους αντιπάλους της Αμερικής. Ομιλώ περί των πυράβλων που θέλουμε, αέρος επιφανείας AGM 84L Harpoon. Αυτά τα θέλουμε για τα Viper και τα εξυγχρονισμένα P3H. Ζητάμε πυράβλους αντιραντάρ νέου τύπου AGM 88 ή AARGM, τα οποία ακόμα τα περιμένουμε, καθώς και τον πύραυλο οριζοντίου πλεύσεως μακρού πλήγματος AGM 158, τον περίφημο JASM. Λοιπόν, αυτά τα όπλα δεν έχουν φτάσει, ενώ αντίθετα οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν πάρει S-400 και κάνουν όσα κάνουν εναντίον της Αμερικής, παίρνουν 952 πυράβλους αέρος-αέρος. Τα θέλουν εναντίον των Κούρδων, μα δεν έχουν μαχητικά. Τα θέλουν εναντίον του Άσαντ, μα τον αέριο χώρο της Συρίας τον φυλά τη Ρωσία. Για ποιον τα θέλουν οι Τούρκοι? Για να γίνουν υπερδύναμοι και να απειλούν την Ελλάδα, για να αρχίσουν χειρότερα στον εναέριο χώρο όταν τα πάρουν και να απειλούν και το Ισραήλ. Μόνη μου ελπίδα, επειδή εμείς έχουμε τσιμπήσει το δόλωμα, γιατί το έχουμε δεχθεί, της δίθεν εξομάλυνσης με τον Ερντογάν, την ώρα που συνεχίζει κάθε μέρα να μας κάβει το λάκκο στη θάλασσα, στους βυθούς του Αιγαίου, η μόνη ελπίδα είναι μήπως βάλουν ένα φρένο στα εξοπλιστικά της Τουρκίας οι Ισραηλοί. Αλλά και εκεί παρατηρείται το εξής, ότι ο Ερντογάν στα λόγια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Ισραήλ, στις πράξεις όμως δεν έκανε έργα, ούτε καν διέκοψε τις μεταξύ τους σχέσεις σε πολλά και σημαντικά σημεία, όπως σας έχω πει σε άλλες εκπομπές. Έτσι οπωσδήποτε η Ελλάδα πρέπει να απαιτήσει από την Αμερική τα τρία όπλα που σας είπα για την πολεμική αεροπορία: αντιπλοϊκούς πυράβλους, πυράβλους αντιραντάρ και πυράβλους οριζόντιας πλεύσεως μακρού βεληνικούς.
Μόνο τότε πραγματικά δεν θα διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να έχουμε τα καλύτερα άρματα, τα καλύτερα μαχητικά, τα καλύτερα υποβρύχια, τις καλύτερες φρεγάτες χωρίς όπλα. Υποβρύχια 2-14, ακόμα περιμένουμε τις κατάλληλες τορπίλες. Λέοπαρντ, τα κατάλληλα πυρομαχικά. Τα F-16 δεν έχουν τα όπλα που σας είπα και άλλα όπλα που στο παρελθόν δεν αποδέσμευαν οι Αμερικανοί. Σας λέω μόνο κάποια. Μπελαρά, γιατί δεν μπήκε ο Μισήλ Ντε Κρουαζιέρ Ναβάλ? Με ποιο ακριβώς πύραυλο θα απαντήσει η Ελλάδα στους Τσέγκ, μεγάλου βεληνικού στρατηγικός πύραυλος, στον Ταϊφούν, υποστρατηγικός 560 χιλιόμετρων, στους Μπόρα, στους Ατματζά, στους Γκοζ Ντογάν, πώς τα λέει ο Ερντογάν και τα λοιπά και οι Τούρκοι. Σημασία είναι ότι έχει ότι τα κατασκευάζουν και θα είναι σε μεγάλους αριθμούς χιλιάδων. Πώς ακριβώς θα απαντήσουμε? Λοιπόν, σημαντικά, τα μαχητικά φαίνεται ότι τα παίρνουμε, τα πολεμικά πλοία τα παίρνουμε, τώρα πρέπει να δοθεί βάρος στα όπλα. Δείτε τις κάρτες που θα εμφανιστούν τώρα στην τελική οθόνη αυτού του βίντεο, να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τους τρεις πυράβλους που ζητάμε από την Αμερική και ακόμα περιμένουμε. Αυτά τα όπλα θέλουμε. Αυτά προς το παρόν. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να είστε όλοι καλά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι. Σας ευχαριστώ θερμά για την αγάπη σας. Το κανάλι εκτοξεύεται, διότι βλέπω ότι γίνεται. Μόλις ανεβάσουμε εκπομπή, οι πραγματικοί φίλοι του καναλιού κάνουν like, το διαδίδουν και πραγματικά γίνεται μια έκρηξη στην τηλεθέαση, για την οποία σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρετε ότι δεν γίνεται πουδενή για καμία δική μου προβολή, παρά γίνεται για να περνάμε τις θέσεις τις εθνικές, να περνάμε την ενημέρωση έντιμα και με τη δέουσα σοβαρότητα για την Ελλάδα, το στρατό μας και τα σώματα ασφαλείας. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Καλό βράδυ, αγαπητοί φίλοι, σε όλους σας.